Εγκαινιάστηκε στις εγκαταστάσεις του Ορφανοτροφείου Βόλου η βιβλιοθήκη αναγνωστήριο με στόχο να εμπλουτίσει τις γνώσεις των 22 παιδιών που φιλοξενούνται στο ίδρυμα. Το ράφι της αγάπης γέμισε βιβλία που προσέφερε το ομώνυμο μη κερδοσκοπικό σωματείο μετά από ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας. Πάμε! Ένα, δύο, τρία! Ήταν ένας χώρος που δεν ανταποκρινότανε στην κοινωνία την τοπική που ζούμε όλοι μαζί. Έχει άλλαξει αυτός ο χώρος, έχει διαμορφωθεί, έχει δώσει μία άλλη διάσταση και βέβαια σε αυτό το χώρο εδώ πέρα μέσα κάποιοι βάλαν πλάτη. Πλάτη έβαλε και τα μέλη της Φιλοτόπου και η διοίκηση δική μου έβαλε πλάτη και φίλοι ανώνυμοι από το εξωτερικό βάλαν πλάτη και ο Δήμαρχος της πόλης μεγάλη πλάτη. Η βιβλιοθήκη αναγνωστήριο δημιουργήθηκε στο παλιό κτίριο του Ορφανοτροφείου μετά από εξάμηνη προσπάθεια και εμπλουτίστηκε με 700 βιβλία, τα οποία προσέφερε το σωματείο το Ράφι της Αγάπης. Η σημερινή εκδήλωση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας, κάθε τρελό όνειρό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φιλόξενο κόσμο και το ΔΣ του Ιδρύματος Ορφανοτροφείου Βόλου. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Αχιλέα Μπέο που μας τίμησε με την παρουσία του. Σημαίνει πάρα πολλά αυτό για μας, γιατί αναγνωρίζεται ουσιαστικά η προσφορά μας ως σωματείο, το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το Ορφανοτροφείο. Πολύ μεγάλη χαρά αισθανόμαστε και πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί μας έχουν τιμήσει και με μία πλακέτα για το ελάχιστο που έχουμε κάνει. Πραγματικά νιώθουμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτή η βιβλιοθήκη που βλέπετε πίσω. Η νέα βιβλιοθήκη είναι διαρθρωμένη ανάλογα με τις ανάγκες και τις ηλικίες των παιδιών του Ορφανοτροφείου, με παιδικά, εφηβικά βιβλία, καθώς επίσης και βοηθήματα για το σχολείο. Να πω συγχαρητήρια σήμερα για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει η σημερινή διοίκηση του Ορφανοτροφείου, που έχουν κάνει ένα μεγάλο αγώνα, έχουν φέρει το Ορφανοτροφείο σε αυτή την κατάσταση, το οποίο πλέον το αναγνωρίζει, την προσπάθεια αυτή αναγνωρίζει και η κοινωνία, η τοπική κοινωνία, γιατί η σημερινή διοίκηση, ο κύριος Θεοδόρου, η κυρία Γεωργακλή, η Τόνια, παραλάβανε χρέη και ένα ίδρυμα γεμάτο προβλήματα. Και σήμερα αισθάνομαι δικαιωμένος για την επιλογή μου αυτή. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά και βλέπετε ο κόσμος πόσο πολύ έχει αγκαλιάσει τη νέα προσπάθεια που γίνεται στο Ορφανοτροφείο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και υγεία.